Γεια σας και πάλι. Όπως στο ραντεβού μας πιστεί, κάθε Τετάρτη 12 η ώρα στο παράξενο με τον Θωμά Κάστια από τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Επειδή συμβαίνουν πολλά παράλογα σε αυτή την εποχή που διανύουμε, δηλαδή αυτές τις μέρες βασικά, από πολιτικής φύσης, δηλαδή ο κόσμος εξεγείρεται, φωνάζει κτλ. Οι πολιτικοί δεν τον ακούνε, άλλα πράγματα λένε, άλλα πιστεύουν άλλοι, αρχίζουν να μαλώνουν μεταξύ τους ο κόσμος. Σκέφτηκα ότι όλα αυτά καταπονούν την υγεία βασικά του ανθρώπου. Και σκέφτηκα το θέμα της εκπομπής σήμερα να είναι πιο πολύ εσωτερικά για τον άνθρωπο. Δηλαδή πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει από μια τέτοια παράλογη κατάσταση. Γιατί όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στην υγεία. Οπότε θα μιλήσουμε σήμερα, θα αναφερθώ βασικά δηλαδή, για την ενέργεια που υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα, και το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι με τη μουσική πώς μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει και να έχει υγεία. Να ξεκινήσουμε με την ενέργεια που υπάρχει στον άνθρωπο, ότι είναι η σύνδεση με την πρώτη πηγή της ζωής μας. Όλα στη φύση έχουν ενέργεια, τα πάντα. Ο άνθρωπος έχει και αυτός ενέργεια, η οποία συγκεντρώνεται γύρω από το σώμα του και πιο πολύ στο επάνω μέρος του εγκεφάλου. Ο μέσος όρος ακτινοβολίας της ενέργειάς του κάθε ανθρώπου είναι γύρω στα 2,5 μέτρα. Οι περισσότερο πνευματώδεις άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο εύρος ακτινοβολίας. Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν την ενέργεια και από άλλα είδη του φυτικού και του ζωικού βασιλείου. Παραδείγματος χάρη, αν πας σε ένα δάσος και αγκαλιάσεις για λίγα λεπτά ένα δέντρο, παίρνεις την ενέργειά του. Επίσης, η ενέργεια μεταδίδεται και ανάμεσα στους ανθρώπους. Η μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας γίνεται πάντα όταν βρίσκεσαι πολύ κοντά με τον άλλον, είτε είναι άντρας ή γυναίκα. Η μεγαλύτερη σε ένταση απορρόφηση ενέργειας γίνεται σε ερωτική επαφή. Προσοχή με ποιον ή με ποια έρχεσαι σε επαφή. Αν παραδείγματος χάρη εσύ έχεις ενέργεια 80% και ο άλλος ή η άλλη έχει 20%, τότε όταν ενώνονται τα σώματα στο τέλος επικρατεί μία ισορροπία και εσύ που είχες 80% κατεβαίνεις στα 50%, αφού έχεις χάσει από την ενέργειά σου ένα 30%, ενώ ο άλλος ή η άλλη ανεβαίνει και από 20% πηγαίνει στο 50%, οπότε κερδίζει ένα 30%. Έτσι υπάρχει μία ισορροπία ενεργειών. Με λίγα λόγια, ένα πνευματώδες και θετικό άτομο με πολλή ενέργεια, αν έρθει σε επαφή με ένα αρνητικό άτομο, τότε το αρνητικό άτομο του κλέβει την ενέργεια. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και χωρίς σωματική επαφή. Έτσι όλοι οι άνθρωποι μπορούν και απορροφούν ενέργεια από άλλους ανθρώπους, όπως κάνουν τα φυτά. Τα φυτά γνωρίζουμε ότι μπορούν να αντλήσουν μία εναλλακτική πηγή ενέργειας από άλλα φυτά. Το φυτό πράσινη άλγη γνωρίζουμε πλέον και επιστημονικά ότι εμπλέκεται όχι μόνο στη φωτοσύνθεση, αλλά έχει επίσης μία εναλλακτική πηγή ενέργειας που μπορεί να αντλήσει ενέργεια και από άλλα φυτά. Με αντίστοιχο τρόπο, η βιοενέργεια του ανθρώπου αντλείται από μία άλλη ενέργεια ενός άλλου ανθρώπου, και ένα εμφανές παράδειγμα είναι το λεγόμενο μάτιασμα που λέμε, δηλαδή η δύναμη να μας επηρεάσει κάποιος ή κάποια από μακρινή απόσταση. Όπως τα λουλούδια χρειάζονται νερό και φως για να αναπτυχθούν, έτσι και οι άνθρωποι δεν είναι διαφορετικοί. Το φυσικό μας σώμα με όλα τα όργανα του είναι σαν ένα σφουγγάρι που απορροφά ότι βρίσκεται στο γύρο περιβάλλον. Οι άνθρωποι επηρεάζονται άμεσα ή έμεσα και αισθάνονται πολλές φορές άβολα σε συγκεκριμένες ομάδες ρυθμίσεων, όπου υπάρχει ένα μείγμα ενέργειας και συναισθημάτων, και έτσι κάθε φορά που βρίσκονται στο ανάλογο ενεργειακό περιβάλλον αντιδράνε και ανάλογα. Οι πρόγονοί μας επέλεγαν οι πόλεις τους και τα ιερά τους να βρίσκονται πάντα σε ενεργειακούς χώρους με τα αντίστοιχα ευεργετικά προτερήματα. Επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός μοιάζει κατά πολύ με ένα φυτό, ο
όπου καταναλώνει την απαραίτητη ενέργεια για να τροφοδοτήσει συναισθηματικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα να μπορεί να ενεργοποιήσει τα κύτταρα ουσιαστικά ή να προκαλέσει αυξήσεις της κορτιζόλης και τα κύτταρα να διασπαστούν ανάλογα με την συναισθηματική σκανδάλη. Αυτό μας υποδηλώνει ότι το πεδίο της βιοενέργειας πλέον ολοένα και εξελίσσονται οι διάφορες μελέτες για το φυτικό και ζωικό μας κόσμο, που θα μεταφραστούν ίσως σύντομα από τους αυριανούς επιστήμονες και ίσως μεταγενέστερα να μας επιδείξουν ποια ενέργεια οι μεταφυσικοί γνωρίζουν όλο αυτό τον καιρό. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να θεραπεύσουν ο ένας τον άλλον απλά και μόνο μέσω μεταφοράς ενέργειας, ακριβώς όπως το κάνουν τα φυτά. Οι άνθρωποι μπορούν να απορροφήσουν και να θεραπεύσουν μέσα από άλλους ανθρώπους, ζώα και κάθε μέρος της φύσης. Αυτός είναι ο λόγος που το να είσαι στη φύση είναι συχνά ενθαρρυντικό και αναζωογονητικό για τόσους πολλούς ανθρώπους. Η συμβουλή είναι ότι ξεκινώντας από τον ίδιο μας τον οργανισμό, συντηρούμε το φυσικό μας σώμα, τρέφοντας σωστά και σε καθημερινή βάση, κατά το δυνατόν βέβαια, ώστε να έχουμε μια ισορροπία στο πεπτικό, ανοσοποιητικό, νευρικό μας σύστημα με υγιεινές τροφές. Περπάτημα και άσκηση ή και κάτι παραπάνω. Έκθεση στον ήλιο. Πρωινές ή απογευματινές ώρες. Θετική ενέργεια και θετική σκέψη σε ό,τι και αν κάνουμε. Οραματίζοντας ότι πετυχαίνουμε το στόχο μας, που είναι βέβαια αρκετά δύσκολο να το πετύχουμε, διότι κατακλυζόμαστε από αμέτρητες εκατοντάδες σκέψεις όλη την ημέρα, με αποτέλεσμα γρήγορα να ξεχνάμε το στόχο μας. Επίσης, πρέπει να περπατάτε ξυπόλυτοι για καλύτερη γύρωση με τη γη και να σας φεύγουν όλες οι φλεγμονές. Να πηγαίνετε και να επισκέπτεστε ενεργειακούς ελληνικούς χώρους, μιας και εκεί μπορείτε να θεραπευτείτε και από αρρώστιες που έχετε. Αν πάλι δεν μπορείτε να πάτε εκεί, μπορείτε να καθαρίσετε το γύρω χώρο σας και να αποτρέψετε τις διάφορες απορροφήσεις ενέργειας που υπάρχουν γύρω σας και δεν είναι θετικές για σας. Βασική προϋπόθεση είναι να κατέχετε το προσωπικό χώρο της άβρας σας. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται άβρα. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή δυναμική άβρα που περιβάλλει το γύρω του σώμα. Αν δεν κατέχουμε αυτό το προσωπικό μας χώρο, είμαστε ευάλωτοι σε ξένες ενέργειες που εισέρχονται μέσα μας. Αποκτήστε την επίγνωση των ορίων, την άβρα σας, δηλαδή όπως σας είπα προηγουμένως, γύρω στο μήκος των 2,5 μέτρων μακριά από το σώμα σας και σε όλη την απόσταση γύρω σας, πάνω και κάτω, ως έναν τρόπο που να θέλετε να αγοράσετε το προσωπικό σας χώρο. Πολλές φορές οι άνθρωποι προασπίζονται το χωράφι τους μέχρι θανάτου, αλλά αδυνατούν ή δεν γνωρίζουν ότι οφείλουν να προασπίζονται τον ζωτικό τους χώρο, αυτό που βρίσκεται γύρω από το σώμα τους, και έτσι κινδυνεύουν πολλές φορές άσχημα. Καλό είναι να δώσετε στον εαυτό σας έναν ενεργειακό και πλήρη καθαρισμό. Οραματιστείτε το χρυσό χρώμα που έχει μια μεγάλη ενεργειακή δόνηση, η οποία θα σας είναι χρήσιμη για την εκαθάριση της όποιας ξένης ενέργειας. Μπορείτε να φανταστείτε να σας κατακλείζει χρυσή βροχή στην κορυφή της άβρας σας, ακριβώς λίγα μέτρα πάνω από το κεφάλι σας, και να το αφήσετε να τρέχει μέσα σας, επιτρέποντας στην καθαρή χρυσή ενέργεια να ρέει μέσα από την άβρα σας και το χώρο του σώματός σας και να αφαιθεί στη γύρωσή σας μέσα από τα πόδια σας. Αμέσως θα αισθανθείτε να είστε καθαρός και ανανεωμένος και χαρούμενος. Μείνετε στο κέντρο του εαυτού σας και γειωμένοι με τη γη. Ο πνευματικός εαυτός σας θα νιώθει ότι κάτι μετακινείται στο χώρο σας. Εάν είστε πλήρως γειωμένοι, θα μπορείτε εύκολα να απελευθερώσετε την ενέργειά σας και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων κάτω από το καλώδιο γείωσής σας, απλά με την πρόθεσή σας. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε μια κατάσταση της μη αντίστασης. Αν κάποιες φορές αισθανθείτε πολύ άβολα γύρω από ένα συγκεκριμένο άτομο ή μια ομάδα, μην πηγαίνετε με αντίσταση ως τρόπο για να προστατεύσετε τον εαυτό σας, καθώς αυτό θα σας κρατήσει μόνο την εξωτερική ενέργεια κολλημένη στο χώρο σας. Μετακινηθείτε απλά σε μια κατάσταση μη αντίστασης, με το να φαντάζεστε ότι το σώμα σας είναι ξεκάθαρο και διάφανο σαν καθαρό γυαλί ή νερό. Με αυτόν τον τρόπο, αν κάποιος ρίχνει κάποια κακή ενέργεια σε εσάς,
θα περάσει ακριβώς από μέσα σας και θα φύγει. Πιστεύω να το καταλάβατε. Επίσης είναι καλό να καλείτε πίσω την ενέργειά σας. Είναι φυσικό ότι όταν έχουμε την ενέργειά μας σε δικό μας χώρο, υπάρχει φυσικά και πολύ λιγότερος χώρος για την ενέργεια των άλλων για να εισέλθει σε εμάς. Αλλά όπως επικεντρωνόμαστε σε άλλους ανθρώπους και έργα, μερικές φορές σκορπάμε την ενέργειά μας άσκοπα στο γύρω περιβάλλον. Δημιουργούμε μέσα μας μια εικόνα ενός καθαρού χρυσού και λαμπερού ήλιου αρκετά μέτρα πάνω από το κεφάλι μας και το αφήνουμε σαν να είναι ένας ισχυρός μαγνήτης που μας προσελκύει όλη την ενέργειά μας πίσω σε αυτό, και αφού προσφωνούμε τη λέξη Απόλλων δίνοντας έφαση στην κατάληξη νη ως μία δόνηση, εξαγνίζοντας τη χρυσή ενέργεια και τη δεχόμαστε με ευχαρίστηση. Κατόπιν φέρνουμε το κάτω από την κορυφή της άβρας μας και στο χώρο του σώματός μας, απελευθερώνοντας την ενέργειά μας πίσω στον προσωπικό μας χώρο. Ένα από τα σώματα του ανθρώπου είναι το ενεργειακό. Δημιουργείται από το μεταβολισμό, ένα πεδίο γύρω από το σώμα ενεργειακό που εκφράζεται σε δονήσεις. Οι δονήσεις μετριούνται με τη συχνότητα με την οποία αυτή η άβρα κινείται. Ξεκινώντας από το κατώτερο επίπεδο άβρας, το κόκκινο, φτάνουμε στο ανώτερο που είναι το λευκό. Το λευκό επίπεδο έχει 3 υποεπίπεδα. Το λευκό, πιο πάνω από το ασημί και πιο πάνω το χρυσό. Λένε πως ο Ιησούς, ο Σταυρωμένος, είχε χρυσή άβρα. Άνθρωποι με άβρα σε αυτά τα επίπεδα του λευκού είναι χαρισματικοί και πολλές φορές μπορεί να κάνουν πράγματα που άλλοι θα τα ονομάζανε θαύματα. Αν ακόμα και άτομα με μόβ άβρα θεωρούνται ιδιαίτερα πνευματικά. Να πω εδώ ότι το μόβ χρώμα είναι αμέσως πριν το λευκό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιστιντούτα τα οποία μπορούν να φωτογραφίσουν τη δικιά μας άβρα μέσω κάποιων ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Ας κάνω τώρα μια μικρή αναφορά στο θέμα μας. Οι άβρες έχουν ένα εύρος και αλληλεπεδρά η μία με την άλλη, είτε αλλάζοντα της χρώμα είτε φωτεινότητα. Καταλήγοντας θα πω πως η άβρα είναι η εικόνα της ψυχής, δηλαδή κάτι που αντικατοπτρίζει την ψυχή μας και μπορούμε να το δούμε μέσω μηχανημάτων. Η άβρα δεν είναι ψυχή όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά η ενέργεια της σάρκας με τον χρωματισμό που της δίνει το πνεύμα, η ψυχή, το αστρικό μας σώμα. Πολλοί υποστηρίζουν πως ο χρωματισμός που έχει η άβρα ενός ανθρώπου παραμένει πάντα ο ίδιος. Βέβαια εκείνοι θα παραδεχτούν ότι περιφερειακά οι χρωματισμοί μπορούν να αλλάξουν. Λέμε γενικώς πως υπάρχει το βασικό χρώμα και περιφερειακά μπορούμε να αλλάζουμε χρωματισμούς. Δεν θα διαφωνήσω, βάζοντας μόνο μία εξαίρεση των ανθρώπων με λευκή άβρα, όπου μπορούν να πάρουν ό,τι χρωματισμό θελήσουν. Τώρα να πούμε ότι οι χρωματισμοί αλλάζουν ανάλογα με τα συναισθήματα που μας διακατέχουν. Μπορεί μόνοι μας, σκεπτόμενοι κάτι, ένα γεγονός, για παράδειγμα, να αλλάξουμε χρωματισμούς. Ανάμεσα σε κόσμο ή σε μια παρέα, ανταλλάζουμε συναισθήματα και αν μπορούσαμε να δούμε, αλλάζουν οι χρωματισμοί διαρκώς ανάλογα με τους παραβρισκόμενους ή το θέμα της συζήτησης. Μπορούν να αλλάξουν ακόμα και οι δονήσεις του βασικού χρώματος της άβρας μετά από καιρό ή με τον κατάλληλο σύντροφο. Γενικότερα η άβρα είναι ένα ενεργειακό πεδίο το οποίο προέρχεται από τον μεταβολισμό, απελευθερώνεται σταδιακά μετά το θάνατο του ανθρώπου. Επηρεάζεται από τα συναισθήματα, αποτελεί την εικόνα του συναισθηματικού και ψυχικού μας κόσμου. Όπως είπαμε, η άβρα των ανθρώπων έχει κάποια φωτεινότητα. Ένας υγιής φυσιολογικός άνθρωπος έχει τέτοια άβρα που τα χρώματα φαίνονται καθαρά. Ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος και κουρασμένος ή άρρωστος έχει άβρα σκοτεινή, έτσι ώστε αλλοιώνονται και οι χρωματισμοί της άβρας. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να γίνει αυτό που λέμε αυρικό βαμπύρ, δηλαδή ρουφάει φωτεινότητα από ανθρώπους που είναι γύρω του. Επίσης, άνθρωποι δυστυχείς, στεναχωρημένοι που κλαίνε μπορούν να μετατρέπουν σε αυρικά βαμπύρ, δηλαδή, και να αρχίσουν να αντλούν ενέργεια ή καλύτερα φωτεινότητα από τους γύρους τους. Αυτό γίνεται αισθητό στους ανθρώπους γύρω, καθώς νιώθουν ξαφνικά κουρασμένοι ή αγχωμένοι. Και όλο αυτό το φαινόμενο είναι κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται αμεληταίο. Ένα αυρικό βαμπύρ
μπορεί να μην συνειδητοποιεί την πράξη του ή αν έχει αυτή την αυτογνωσία και επίγνωση, είναι σε θέση να σταματήσει να αντλεί ενέργεια από άλλους και να παραμείνει στην κατάσταση που βρίσκεται, όποια και αν είναι αυτή. Θα πω πως ένα αυρικό βαμπύρ δεν χρειάζεται να μας αγγίζει για να αντλεί ενέργεια, αρκεί να παραβρίσκεται στο χώρο και η πράξη τελείται. Κάποιοι ιδιαίτεροι άνθρωποι με πολλά πνευματικά και φυσικά χαρίσματα είναι αυτοί που έχουν λευκή άβρα, όπως είπαμε. Όπως ο Ιησούς Χριστός, που τελούσε θαύματα, ανέστηνε νεκρούς και περπατούσε πάνω στο νερό. Ανήκε στην ανώτερη κατηγορία των ατόμων με λευκή άβρα, τη χρυσή. Άνθρωποι με τέτοιου είδους άβρα, λένε στατιστικές, γεννιούνται μια φορά κάθε 1000 χρόνια. Άνθρωποι όμως με λευκή άβρα, στο πρώτο και το δεύτερο επίπεδο, γεννιούνται όλο και πιο συχνά. Είναι κάποιες φορές ικανοί να διαβάζουν τη σκέψη του άλλου χωρίς προηγούμενη εξάσκηση ή να νιώθουν γεγονότα που έγιναν σε κάποιο χώρο. Οι αισθήσεις εκτείνονται στον εθέρα και μπορούν, εάν συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, να γίνουν μικροί ανθρωπόμορφοι θεοί. Έχουν πολλές φορές διέστηση ή προαισθήματα ή ακόμα μπορεί να προβλέψουν το μέλλον πηγαία και ανεπηρέαστα. Ειδικά τα άτομα με ασημή και χρυσή άβρα έχουν υπερβολική δύναμη. Η τηλεπάθεια είναι για τους λευκούς κάτι εφικτό. Η τηλεκίνηση όμως είναι εφικτή για αυτούς με ασημή και χρυσή άβρα. Είναι ικανοί ακόμη και να τηλεμεταφερθούν. Όπως είπαμε στους ανθρώπους, οι άβρες ποικίλουν. Συναντάμε δηλαδή ανθρώπους με ό,τι χρώμα μπορεί να υπάρχει στο αυρικό χρωματικό φάσμα. Υπάρχουν άνθρωποι με κόκκινη άβρα, με κίτρινη, πράσινη, μπλε, ακόμα και λευκό. Αυτή τη στιγμή, ο μέσος όρος χρώματος άβρας είναι το κόκκινο, που είναι το κατώτερο στη βαθμίδα χρώματος άβρας. Επίσης, έχουμε τα παιδιά ίντιγκο, τα γνωστά παιδιά που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, που είναι από το μπλε και πάνω και αποτελούν τη στρατιά των ανθρώπων νέου είδους που αναδύεται. Τέλος, οι άνθρωποι με λευκή άβρα, εφόσον ειδικά συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, αποτελούν τους οδηγούς, αρχηγούς του νέου είδους και ο Θεός φροντίζει για αυτούς ή καμιά φορά τους δοκιμάζει. Κανένας δεν είναι ίδιος, και πως ότι η άβρα και να έχεις είσαι μοναδικός, ξεχωριστός και αγαπητός για τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Και για αυτούς πάντα θα είσαι ο ένας και ο μοναδικός. Η μελέτη της άβρας συνιστά έναν από τους πλέον γοητευτικούς τομείς έρευνας πάνω στο μονοπάτι της συνειδησιακής εξέλιξης και της αυτογνωσίας. Η δομή της άβρας, η εξερεύνησή της και η διαχείρισή της αποτέλεσε διαχρονικά αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής παράδοσης, ενώ στη σύγχρονη εποχή έχει πλέον ενσωματωθεί ως όρος στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και είναι τομέας έρευνας της σύγχρονης επιστήμης. Από πανάρχες εποχές έως και σήμερα και σε όλους τους πολιτισμούς του πλανήτη συναντούμε την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα υλικό σώμα και πως μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα ύπαρξης. Ότι εκτός από ένα υλικό σώμα έχει ένα ηλεκτροχημικό μαγνητικό φορέα, ένα συγκινησιακό φορέα, ένα νοητικό φορέα, έναν ανώτερο νοητικό φορέα και ορισμένους πνευματικούς φορείς με τους οποίους λειτουργεί ως καθαρά πνευματική οντότητα. Οι ονομασίες αυτές μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο ή την εποχή, αλλά σε γενικές γραμμές αυτός θεωρείται ως ο γενικός τρόπος ταξινόμησης των φορέων της ανθρώπινης οντότητας. Αυτοί οι εσωτερικοί φορείς ουσιαστικά συνιστούν διαφορετικούς τρόπους συνειδιακής δραστηριότητας. Είναι διαφοροποιημένες ενεργειακές ποιότητες που περιδινίζονται, ρέουν, διαπερνούν η μία την άλλη και αλληλεπεδρούν μεταξύ τους, συνθέτοντας έτσι την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ενεργειακή τους συνισταμένη είναι αυτό που παραδοσιακά ονομάζεται άβρα και που γενικά απεικονίζεται να περιβάλλει το φυσικό σώμα ως ένα οειδές ενεργειακό πεδίο. Η άβρα στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος εκδηλωμένος στα διαφορετικά επίπεδα ύπαρξης και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα απλό ενεργειακό οειδές που περιβάλλει το υλικό σώμα. Η άβρα δεν είναι ορατή με τα φυσικά μας μάτια, αλλά η ανάπτυξη των αισθήσεων των εσωτερικών φορέων μπορεί να καταστήσει κάποιον ικανό να αντιληφθεί την παρουσία της και να την εξερευνήσει. Ουσιαστικά, όταν κάποιος βλέπει την άβρα,
βλέπει τα εσωτερικά σώματα του ανθρώπου. Το μέγεθος, η λαμπρότητα και ο χρωματισμός της εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Όσο για τη σύγχρονη επιστήμη, μόλις που έχει αγγίξει τις παρυφές αυτού του τεράστιου πεδίου μελέτης, και η αρχή έγινε με την περίφημη μέθοδο φωτογράφησης Kirlian, η οποία εφαρμόζεται πλέον ερευνητικά σε πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο θησαυρός των γνώσεων της εσωτερικής παράδοσης, κατακτημένος από διαφορετική οδό από αυτή που χρησιμοποιεί η σύγχρονη και επικρατούσα επιστήμη, μπόρεσε από αρχαιοτά των χρόνων να ερμηνεύσει φαινόμενα πολύ πριν ανακαλυφθούν τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία. Αν ερευνήσει κανείς τις αναφορές που υπάρχουν σε ετερόκλητα θρησκευτικά δόγματα, αλλά και σε πρακτικές που σχετίζονται με θέματα που θεωρούνται πνευματικά, θα διαπιστώσει ότι πολύ συχνά καταγράφονται φαινόμενα αντίστοιχα με την άβρα και παρόμοιας φύσης. Μέσω πνευματικών ασκήσεων και πρακτικής μετατρέπεται σταδιακά η έγκλη της άβρας σε φωτοστέφανο, που φανερώνει πνευματική εξέλιξη. Όπως βλέπουμε στις εικόνες που υπάρχει το φωτοστέφανο στους Άγιους. Αυτή είναι η άβρα. Η βουδιστική σημαία συμβολίζει τα χρώματα που έχει η άβρα του φωτισμένου Βούδα και τις αποδόσεις των ιδιωτήτων αυτών των χρωμάτων όταν ένα άτομο τα φέρει στην άβρα του. Μία άβρα περιβάλλει τη μορφή του Βούδα σε πολλές βουδιστικές απεικονίσεις του. Γενικά, οι ινδουιστικές και βουδιστικές πηγές συνδέουν συχνά τα χρώματα της άβρας με την ενέργεια της κουνταλίνη και την λειτουργία των εσωτερικών κέντρων, που αυτά είναι τα τσάκρα, αν τα έχετε ακουστά. Στην δυτική εσωτερική παράδοση, τον Νεοπλατωνισμό και την Καβάλα, η άβρα θεωρείται στις πιο βασικές της όψεις ακτινοβολία του αστρικού και εθερικού σώματος. Ο συμβολισμός του πνευματικού φωτός ή πυρός, παραδείγματος χάρη η φλεγόμενη βάτος που συναντάται στην Αγία Γραφή, συνδέεται με την ιδέα της άβρας ή φορέα του φωτός ως προϊόν αντίστοιχης ουσίας. Ακόμη και οι φλόγες της Πεντηκοστής, εκδήλωση του Θείου Φωτός του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή φλογών πάνω από τα κεφάλια των μαθητών, μπορεί να ερμηνευτεί ως μια εκδήλωση της άβρας που βρίσκεται σε επαφή με ένα πολύ ισχυρό θείο ενεργειακό δυναμικό. Ενώ και τα φωτοστέφανα, όπως είπα, στις αγιογραφίες υποδηλώνουν το ενεργειακό πεδίο της άβρας στις πλέον υψηλές της όψεις. Παρόμοια φαινόμενα και ερμηνείες βρίσκονται και σε ισλαμικές παραδόσεις. Σε μια παλιά ιρανική σιητική μινιατούρα του Ιησού και της Μαρίας απεικονίζεται η άβρα με τη μορφή φαρ ή δόξας, που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα σε απεικονίσεις τόσο ζωροαστρών βασιλέων όσο και προφητών του Ισλάμ. Συνήθως η ικανότητα αντίληψης άβρας συνδέεται με την ανάπτυξη διορατικών ικανοτήτων. Οι διορατικοί περιγράφουν την άβρα ως ένα είδος ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τα άκρα των δακτύλων και από άλλα μέρη του σώματος. Η ένταση και η μορφή της ακτινοβολίας εξαρτάται από την ψυχική διάθεση του ατόμου, υποδεικνύει στοιχεία της προσωπικότητάς του και δίνει πληροφορίες για την ιδιοσυγκρασία και την θυμική κατάστασή του. Στην άβρα εκδηλώνονται μορφές, αποτυπώνονται σκέψεις και συναισθήματα ως βασικοί χρωματισμοί ανάλογα της διάθεσης του χαρακτήρα και των συνηθιών, οπότε το χρώμα καταλήγει να αποδώσει και ψυχικά βιώματα. Επίσης, οι διορατικοί ταξινομούν την άβρα σε διάφορες υποδιαιρέσεις που βρίσκονται σε αντιστοίχηση με τα εσωτερικά σώματα του ανθρώπου. Σε ό,τι αφορά στην έκταση της άβρας, αυτή μεγαλώνει όσο προχωρούμε από τους πιο υλικούς προς τους περισσότερο πνευματικούς φορείς. Ωστόσο, η συνειδησιακή εξέλιξη συμβάλλει τόσο στην εκλέμπτηση και την πληρέστερη οργάνωση της άβρας, όσο και στην αύξηση του χώρου που καταλαμβάνει. Γενικά ισχύει ο εξής κανόνας. Η άβρα της οποίας τα χρώματα είναι σκούρα και συγκεκριμένα στην αρχή της εξέλιξης αυξάνει σε ακτινοβολία και μορφιά εφόσον ο άνθρωπος αναπτύσσεται και απορρίπτει τις κερές του πτυχές πειθαρχείς στον ανώτερό του εαυτό και οργανώνει τις λεπτοφυείς του υποστάσεις. Με άλλα λόγια, όσο πιο μπροστά βρίσκεται κάποιος πάνω στο εξελικτικό μονοπάτι, τόσο πιο δυναμική, οργανωμένη και ισορροπημένη είναι η άβρα του. Τα χαρακτηριστικά και η βασική δομή της ανθρώπινης άβρας, όπως περιγράφονται από τη δυτική εσωτερική παράδοση,
επιγραμματικά είναι τα εξής. Η άβρα του εθερικού σώματος είναι ενδεικτική της υγείας και της ζωτικότητας και εκτείνεται μερικά εκατοστά πέρα από το σώμα, ενώ το χρώμα της μπορεί να είναι από γκριζοπό έως και ασημένιο με όλες τις ενδιάμεσες αποχρώσεις και χρυσό όπως αναφέραμε. Η αστρική άβρα εκτείνεται πέρα από την εθερική, σχετίζεται με τις συγκινήσεις, την εκάστοτε συναισθηματική διάθεση, την καλλιτεχνική έκφραση και γενικά με ό,τι έχει να κάνει με την επιθυμία από την πλέον χοντροειδή μέχρι την πλέον εκλεπτισμένη της όψη. Τα χρώματα και η ποιότητά της διαφέρουν ανάλογα με το εξελικτικό επίπεδο του καθενός. Η άβρα του νοητικού φορέα σχετίζεται με τις μορφές σκέψης που δομούνται από το νου και τη γενικότερη νοητική κατάσταση και εκτείνεται ακόμη πιο πέρα από την αστρική άβρα. Να επισημάνω ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων η άβρα του νοητικού σώματος είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένη. Όμως για εκείνους που έχουν αναπτύξει αρκετά το νοητικό τους φορέα μπορεί να εκπέμπει μεγάλη ομορφιά και εκλεπτισμένα χρώματα. Η άβρα του ανώτερου νοητικού, η οποία στους περισσότερους ανθρώπους είναι ελάχιστα ορατή και με αδιόρατες αποχρώσεις, ωστόσο για τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο μπροστά στο εξελικτικό μονοπάτι, αυτό το σώμα όχι απλά είναι ορατό, αλλά λάμπει με χρώματα ανίποτης ομορφιάς. Η οργανωμένη και αστραποβόλα άβρα του αιτιακού σώματος είναι δείκτης πνευματικής εξέλιξης και δόμησης αυτοσυνείδησης. Η άβρα που σχετίζεται με τα πνευματικά επίπεδα ύπαρξης εκτείνεται περίπου ένα μέτρο γύρω από το φυσικό σώμα για το μέσο άνθρωπο, αλλά μπορεί να εκτείνεται σε τεράστια απόσταση για εκείνους που έχουν επιτύχει μεγάλη πνευματική ανάπτυξη. Σε αυτή την άβρα αποτυπώνονται οι κάθε είδους πνευματικές επαφές και ό,τι σχετίζεται με τις πλέον εσωτερικές εξελικτικές όψεις ενός ανθρώπου. Ελάχιστοι άνθρωποι παρουσιάζουν μια δομημένη και μεγάλη πνευματική άβρα και είναι εκείνες οι μπροστάρες ψυχές που λέμε, που ηγούνται του κύματος της ανθρώπινης εξέλιξης. Η άβρα τους είναι καθαρή, έχει λαμπρότητα και εκτείνεται προς κάθε κατεύθυνση και συνιστά μια πραγματική ευλογία. Ο Ρόμπερτ Μπρους, ένας σύγχρονος Αυστραλός συγγραφέας και ερευνητής, κατατάσσει τις άβρες σε τρεις τύπους: τις εθερικές, τις κοινές και τις πνευματικές. Σύμφωνα με τον Μπρους, η άβρα δεν είναι στην πραγματικότητα φως, αλλά ερμηνευτικό αποτέλεσμα αιτιών που προέρχονται από άλλες αισθήσεις που βρίσκονται σε υποσυνείδητη κατάσταση και προβάλλονται στο νου ως οπτικό αποτέλεσμα. Αυτές φαίνονται στο απόλυτο σκοτάδι και είναι απαραίτητο για να τις δει κάποιος να είναι εμφανές κάποιο τμήμα του προσώπου ή του αντικειμένου που εκπέμπει την άβρα. Ενδεικτική είναι η σύγχρονη περίπτωση του Γκλεν Μόρις, που είναι επικεφαλής της πολεμικής τέχνης Χώσιν Ρώση Ρίου. Στην τέχνη αυτή περιλαμβάνεται εκπαίδευση στην αντίληψη της άβρας για προχωρημένες βαθμίδες. Σύμφωνα με την εμπειρία του Γκλεν Μόρις, η άβρα αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις. Περιέγραψε την πιο ευδιάκριτη ως ένα φως πυκνότερο από τον αέρα, μέσα στο οποίο είναι βυθισμένο το σώμα, με πάχος μισό με 1,5 εκατοστό. Γύρω από αυτό και με πάχος περίπου 90 εκατοστά σε σχήμα αυγού εκτείνεται ένα ακόμα στρώμα διαφορετικού τύπου από το προηγούμενο. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι αντιλαμβάνεται ακόμη ένα που είναι ευρύτερο και διακρίνεται ελάχιστα. Επίσης οι σαμουράι, αλλά και οι μοναχοί Σαολίν, είχαν τη δυνατότητα να δημιουργούν μια εκπόρευση ενεργειακή γύρω τους και υπάρχουν μαρτυρίες που βεβαιώνουν ότι μπορούσαν να αντιληφθούν όποιον εισχωρούσε στο χώρο τους, ακόμη και αν δεν ήταν αυτός εντός του οπτικού τους πεδίου. Ακόμη και σε χαμηλόβαθμες εκπαιδεύσεις, οι μαθητές πολλών πολεμικών τεχνών, όπως το Tai Chi, μαθαίνουν να ελέγχουν μια ενεργειακή ροή που εδρεύει συνήθως μεταξύ ειδικού πλέγματος και αφαλού, ώστε αποκαθιστώντας το ρυθμό κυκλοφορίας της να είναι σε θέση να λειτουργούν πιο αρμονικά με το περιβάλλον. Ο άνθρωπος από αρχαιότητα των χρόνων συνειδητοποίησε πως μπορεί να χειρίζεται την άβρα και συνειδητά με τη βοήθεια της αναπνοής και του δημιουργικού οραματισμού έγινε αντιληπτό ότι η συνειδητή διαχείριση της άβρας αφενός αποτελεί ένα εξελικτικό εργαλείο και αφετέρου ένα ισχυρότατο μέσο
αυτοθεραπείας αλλά και θεραπείας γενικότερα. Έτσι διαμορφώθηκαν ποικίλες θεραπευτικές μέθοδοι, όπως είναι για παράδειγμα το Reiki, το Shiatsu και άλλες ολιστικοί τρόποι θεραπείας, παλαιότεροι και σύγχρονοι. Κάθε μία από αυτές τις τεχνικές και οδούς θεραπείας έχει εκτεταμένη βιβλιογραφία και τρόπους εκπαίδευσης που υποδεικνύουν πώς μπορεί ο θεραπευτής να επενεργήσει στην άβρα του ασθενούς ώστε να θεραπεύσει διάφορες παθήσεις. Γενικά από την παρατήρηση και τη βίωση του πεδίου της άβρας μπορεί ο έμπειρος διορατικός να διαγνώσει ασθένειες και άλλες διαταραχές της υγείας. Και έτσι όλα όσα προαναφέρθηκαν για τις στιβάδες της άβρας αποκτούν ένα καθαρά πρακτικό χαρακτήρα και η άβρα αποτελεί από το δίκτυο της υγείας ενός ανθρώπου αλλά και μέσω θεραπευτικής αποκατάστασης και πρόληψης. Ο κάθε άνθρωπος με τη βοήθεια οραματισμού μπορεί να χειριστεί ο ίδιος τις ενέργειες της άβρας του για επίτευξη ισορροπίας, αρμονίας και προστασίας. Αυτό συμβαίνει διότι οι εύπλαστες αυρικές ενέργειες ανταποκρίνονται ταχύτατα στη σκέψη και μπορούν και κατευθύνονται υπό αυτή. Για παράδειγμα, αν οραματιστούμε, όσο πιο καθαρά γίνεται την άβρα μας ως ένα ισχυρό ενεργειακό τείχος γύρω μας, ως μια ενεργειακή σφαίρα προστασίας, τότε αυτό επιφέρει άμεσα κάποια αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αυτή η ενεργειακή σφαίρα μπορεί να προστατεύει από υπάρχουσες στο περιβάλλον σκέψεις και συναισθήματα και τη χαοτική τους επιρροή επάνω μας. Επίσης, αυτή η τεχνική ενδείκνυται για την τόνωση της ζωτικότητας σε περιπτώσεις που κάποιος νιώθει εξαντλημένος. Το 1911, ο Dr. Walter John Kindler, υπεύθυνος ηλεκτροθεραπείας στο νοσοκομείο St. Thomas στο Λονδίνο, δημοσίευσε μια ιατρική μελέτη με τίτλο «Ανθρώπινη ατμόσφαιρα», στην οποία πραγματευόταν την ύπαρξη και τη φύση της άβρας και την πιθανή της χρήση στην ιατρική για διάγνωση και πρόγνωση ασθενειών. Πεποίθησή του ήταν πως το ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει τον άνθρωπο αποτελεί δείκτη της διάθεσης και της υγείας ενός ανθρώπου. Μάλιστα, κατασκεύασε γυαλιά για την παρατήρηση της άβρας που επέτρεπαν στο ανθρώπινο μάτι να δει ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που βρίσκονταν πέρα από τα φυσιολογικά όρια λειτουργίας του. Με αυτά τα γυαλιά μπόρεσε να παρατηρήσει και να μελετήσει την ανθρώπινη άβρα. Ιδιαίτερη όθηση στην επιστημονική αναγνώριση και έρευνα της άβρας έδωσε η ανακάλυψη μιας μεθόδου ικανής να απεικονίζει και να φωτογραφίζει την άβρα με τη βοήθεια των κατάλληλων μηχανημάτων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πρόκειται για την φωτογραφική μέθοδο Kirlian, που ανακαλύφθηκε τυχαία από το ζεύγος Σεμιών και Βαλεντίνα Kirlian στο Καζαστάν το 1930. Το ζευγάρι, μελετώντας εργαστηριακά εφαρμογές του επαγωγικού ποινίου Τέσλα, κατέγραψε σε φιλμ την ορατή και αόρατη φωτάβια που εκπεμπόταν από σώματα που βρίσκονταν υπό την επίδραση εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου υψηλής τάσης και συχνότητας. Το ζεύγος Kirlian, μετά από μακρόχρονη έρευνα και παρόλο που αρχικά ο Kirlian ήταν επιφυλακτικός, συμπέραναν ότι οι εικόνες που παρήγαγε η συσκευή όταν φωτογράφησε έμβιους οργανισμούς μπορούσε να συγκριθεί με την άβρα και ένα πεδίο που σχετίζεται με τη ζωή. Η εικόνα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες του Kirlian δεν ταυτίζεται πλήρως με την εικόνα που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι διορατικοί. Αλλιώς τα βλέπουν οι διορατικοί και αλλιώς εμφανίζεται στη φωτογραφία του Kirlian. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της τεχνικής ήταν ότι η στεματοφόρος ηλεκτρική εκένωση που αποτυπώνεται με τη φωτογράφηση Kirlian, σε αντίθεση με άλλες παλαιότερες τεχνικές, εξαρτώταν και από βιολογικές λειτουργίες του αντικειμένου και όχι μόνο από τα γεωμετρικά υλικά χαρακτηριστικά του. Συγκεκριμένα, τα βιολογικά ρευστά, παραδείγματος χάρη ο υδρότας του ανθρώπου, μπορούν να επηρεάσουν την αγωγημότητα του ανθρώπινου σώματος και να μεταβάλουν την εικόνα του αποκονιζόμενου ενεργειακού πεδίου. Αξίζει να επισημανθεί πως η συναισθηματική και η νοητική κατάσταση ενός ανθρώπου μπορεί να μεταβάλει την εικόνα του απεικονιζόμενου ενεργειακού πεδίου στις φωτογραφίες Kirlian. Για παράδειγμα, τα συναισθήματα και οι σκέψεις μπορούν να προκαλέσουν ασυνείδητες μυϊκές κινήσεις και να επηρεάζουν τη θερμοκρασία, την υγρασία και άλλες σωματικές λειτουργίες. Έτσι είναι αρκετά δύσκολο
και δεν έχει επιτευχθεί διάκριση του υλικού αποτελέσματος από το εσωτερικό του αίτιο στη φωτογράφηση της άβρας. Αυτή η ανακάλυψη προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην επιστημονική κοινότητα. Αφενός διότι η φωτογραφημένη φωτάβια από πολλούς ταυτίστηκε με την άβρα και θεωρήθηκε επιστημονική της απόδειξη. Αφετέρου διότι ακόμα και η αντίθετη άποψη, ότι επρόκειτο δηλαδή απλά και μόνο για ένα ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που καμία σχέση δεν έχει με τα λεπτεπίλεπτα σώματα του ανθρώπου, τα οποία αξιολογούνται από κάποιες ερευνητές ως ανυπόστατες θεωρίες, έπρεπε να αποδειχτεί. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην εποχή μας πλέον είναι γνωστό ότι η λειτουργία της άβρας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με αυτό που γενικά αποκαλείται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Συνεπώς, το γενεκονός διαφορετικής ονοματολογίας δεν επηρεάζει την ίδια τη φύση του φαινομένου, αλλά είναι απλά θέμα ορολογίας. Υπάρχουν και άλλα παράξενα φαινόμενα, όπου παρατηρούνται ιδιόμορφες μορφές που δίνει η φωτογράφηση Κίρλιαν σε χέρια ανθρώπων που έχουν μαγνητικές ιδιότητες και θεραπευτικού χάρισμα, όπως επίσης και η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η άβρα στα σημαντικά σημεία του βελονισμού. Το 1960 η έρευνα αναγνωρίστηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Καζαχστάν. Το 1970 πέρασε πληροφορία στη Δύση μέσω δημοσιογράφων και το 1972 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το πρώτο επιστημονικό συνέδριο με θέμα τη φωτογραφία Κίρλιαν. Στις μέρες μας, πλήθος πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο διαθέτουν συσκευές Κίρλιαν και μελετούν την ανθρώπινη άβρα στα πλαίσια ιατρικών ερευνών. Το φαινόμενο της άβρας υποβλήθηκε και συνεχίζει να υποβάλλεται σε επιστημονική εξέταση και πειραματική έρευνα, ώστε να ταξινομηθούν τα χαρακτηριστικά και να καθοριστούν οι ιδιότητές του. Του αποδόθηκαν χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, όπως είπαμε, και είναι μόνο ως τώρα γνωστό πεδίο κατάλληλο σε αντίθεση με το βαρυτικό πεδίο και το ισχυρό πεδίο των πυρηνικών αλληλεπιδράσεων για να περιγράψει αντίστοιχα φαινόμενα. Υπάρχουν βέβαια σκεπτικιστές όπως ο σύγχρονος Αμερικάνος φιλόσοφος Ρόμπερτ Τοντ Κάρολ, που υποστηρίζουν ότι η άβρα είναι κάτι ανυπόστατο, ότι φανερώνεται σε παθολογικές περιπτώσεις και πως είναι προϊόν αλλοιωμένων αισθήσεων και όχι κάτι πραγματικό. Οι μικρανίες, συναισθησία, επιληψία, διαταραχές του αισθητηρίου της όρασης, εγκεφαλικές διαταραχές, επίδεση ναρκωτικών όπως το LSD, ακόμη και οφθαλμική κόπωση μπορούν να παράγουν εικόνες αντίστοιχες της άβρας. Θεωρεί ότι κάθε θέαση της άβρας έχει πάντα άλλο αίτιο και ποτέ την ύπαρξή της. Σήμερα η επιστήμη μπορεί πολύ καλά να παρατηρήσει και να ερμηνεύσει φαινόμενα που απορρέουν έμεσα από τη ζωή ως ηλεκτροχημικές διεργασίες. Για παράδειγμα, η ηλεκτρομαγνητική φύση πολλών από τις λειτουργίες του οργανισμού στη σύγχρονη επιστήμη είναι πλέον κοινός τόπος. Μπορούν επομένως πειραματικά να μετρηθούν φαινόμενα που έμεσα σχετίζονται με την άβρα. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι άψυχα αντικείμενα, όπως κέρματα, παράγουν επίσης εικόνες με φωτοβόλος θέμα στη φωτογράφηση Κίρλιαν. Ήδη έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες για το φαινόμενο. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πανεπιστήμιο UCLA, η Δόκτωρ Θέλμα Μοσόφ οργάνωσε και ηγήθηκε σε εργαστήριο παραψυχολογίας έρευνα για τη φωτογράφηση Κίρλιαν τη δεκαετία του 70. Την ίδια εποχή ο ψυχολόγος Τζόε Σλέιτ ήταν επικεφαλής της έρευνας του στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη φωτογραφία Κίρλιαν. Σύγχρονες έρευνες συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από διάφορους ερευνητές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση του Δόκτωρ Κωνσταντίν Κορότκοβ στο Ρωσικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Ο Δόκτωρ Κορότκοβ έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία. Έχει μεθοδεύσει μια ιδιαίτερη τεχνική για συγκεκριμένες διαγνωστικές εφαρμογές και έχει βγάλει στην παραγωγή μηχανήματα που χρησιμοποιούν τεχνική GDV, όπου βασίζεται στο φαινόμενο Κίρλιαν. Οι μέθοδοι Κορότκοβ χρησιμοποιούνται σε ορισμένα νοσοκομεία και αθλητικά κέντρα στη Ρωσία και αλλού για την ανίχνευση και την πρόληψη του άγχους. Αξίζει να αναφέρουμε ένα πείραμα στο οποίο, ενώ αποκόπηκαν τμήματα ενός φύλου που φωτογραφήθηκε στη φωτογραφία, εξακολουθούσαν να εμφανίζονται οι αποκομμένες περιοχές. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες βρίσκονται στα αρχεία της εφημερίδας American Art του Ινστιτούτου Smithsonian.
Το γεγονός αυτό θυμίζει τις περιπτώσεις εκείνων των ανθρώπων που ενώ χάνουν τα άκρα τους για μερικές ημέρες, μετά εξακολουθούν να τα αισθάνονται. Η ερμηνεία που δίδεται από την εσωτερική προσέγγιση είναι ότι το εθερικό τμήμα του, αποκομμένου μέλους, συνεχίζει να υφίσταται για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την αποκοπή του μέλους, οπότε αυτό συνεχίζει να γίνεται αισθητό. Να σημειωθεί πως η φύση του εθερικού διπλού σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις ηλεκτροχημικές διαδικασίες που ρυθμίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, μέσω του οποίου τα ερεθίσματα μεταφέρονται από τον εγκέφαλο προς τα άκρα και από τα άκρα προς τον εγκέφαλο. Ωστόσο, η επιστήμη, μόλις που έχει αρχίσει να διαμορφώνει άποψη για το θέμα της άβρας, και αυτό διότι αφενός στερείται οργάνων ικανών να καταγράψουν την πραγματικότητα των εσωτερικών επιπέδων και φορέων ύπαρξης, και αφετέρου υπάρχουν ακόμη αρκετές προκαταλήψεις σε αυτόν τον τομέα έρευνας, που ωστόσο μέρα με τη μέρα διαρκώς καταρρύπτονται από την ίδια την πραγματικότητα. Εδώ θα αναφέρω μία μικρή ιστορία η οποία μου τη διηγήθηκε κάποιος και του συνέβη πριν μερικά χρόνια. Αυτή η ιστορία διατυπώνει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή την κακιά άβρα. Ας την ακούσουμε λοιπόν. Στο μοναστηράκι στην Αθήνα, πριν από μερικά περίπου χρόνια, επισκεπτόμενος ο ήρωας δηλαδή της ιστορίας, ένα από τα παλαιά πολεπολία της περιοχής, αγόρασε μία έκδοση της Σολομονικής, όχι τόσο για να τη μελετήσει, αλλά περισσότερο για να κοσμήσει την πλούσια βιβλιοθήκη του. Θα είχε περάσει περίπου ένας μήνας όταν το ένα από τα δύο παιδιά του άρχισε να παραπονιέται πως αντιμετώπιζε έντονους πονοκεφάλους. Το παιδί οδηγήθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών για εξετάσεις, όπου και διαγνώστηκε δυστυχώς όγκος. Η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού ήταν κρίσιμη, καθώς έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του εξωτερικού. Λίγες μέρες πριν την αναχώρηση της οικογένειας, ο πατέρας του παιδιού κάλεσε έναν ιερέα στο σπίτι με σκοπό να διαβάσει μια προσευχή στο παιδί εν ώψη του χειρουργείου. Αυτό στάθηκε η αφορμή για να ακολουθήσει η ιστορία της υγείας του παιδιού μια άλλη πορεία. Ο ιερέας, με την είσοδό του στο σπίτι, αισθάνθηκε την άβρα του κακού. Ένιωσε πως κάποια δαιμονική παρουσία βρισκόταν στο χώρο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο του παιδιού, σιγουρεύτηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Το παιδί δυσανασχετούσε στην παρουσία του, παρακαλώντας τους γονείς του να τον απομακρύνουν. Ο ιερέας τότε ρώτησε το 40χρονο αν είχε φέρει στο σπίτι του κάποιο σατανιστικό σύμβολο. Στην αρχή ο πατέρας απάντησε αρνητικά, ώσπου θυμήθηκε το βιβλίο Σολομονικής που είχε αγοράσει από το μοναστηράκι. Ο ιερέας άρπαξε το βιβλίο και αφού ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού, το έβαλε φωτιά. Κατέβηκε τότε και πάλι στο δωμάτιο του παιδιού, το οποίο αν και με το ζόρι άκουσε την προσευχή του. Μία εβδομάδα αργότερα ο ιερέας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη γραμμή ήταν ο πατέρας του παιδιού που τον πληροφορούσε πως από τις νέες εξετάσεις που έγιναν δεν διαγνώστηκε κανένα πρόβλημα υγείας στο παιδί. Αυτή την ιστορία, αν θέλετε την πιστεύετε, εγώ την είπα και παραδειγματικά, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή πως επιδρά η άβρα, η αρνητική ή η θετική άβρα που βρίσκεται μέσα σε εσωτερικούς χώρους που μας περιβάλλουν. Υπάρχει όμως και η μουσική ως ενέργεια. Η μουσική είναι μία από τις κωδικοποιημένες γλώσσες που ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει για να εκφραστεί, για να επικοινωνήσει, αλλά και για να διασκεδάσει. Θα έλεγα πως η μουσική είναι μια εξαιρετική εφεύρεση του ανθρώπινου νου και του ανθρώπινου πνεύματος. Ο καθένας έχει τη μουσική μέσα του και μέσω αυτής εκφράζει διάφορες ανάγκες του. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και γι' αυτό δεν ακούμε όλοι όλα τα είδη μουσικής, αλλά αυτά που μας αρέσουν και μας εκφράζουν καλύτερα. Όσοι υποστηρίζουν ότι η μουσική δεν έχει ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή, θα ήθελα να τους προκαλέσω να βρουν έστω και την μοναδική στιγμή στη ζωή τους που ταυτίστηκαν με ένα μουσικό κομμάτι. Όλοι μας έχουμε μια τέτοια στιγμή και το να ισχυριστεί κάποιος το αντίθετο είναι απίστευτο και αν συμβαίνει εξαιρετικά σπάνιο. Όπως και με άλλες σημαντικές πτυχές της ζωής μας, η μουσική φαίνεται να υπάρχει παντού. Το έμβριο είναι σε θέση να ακούσει από τη 10η εβδομάδα της κύησης και η πρώτη μουσική γι' αυτό είναι η φωνή της μητέρας του.
Βλέπουμε λοιπόν πως η μουσική είναι μια πρώιμη μάθηση, αφού από εμβριακή ηλικία ο εγκέφαλός μας και οι αισθήσεις μας επεξεργάζονται ηχητικά ερεθίσματα από τον έξω κόσμο. Το σύμπαν των ήχων που περικλεί κάθε έμβριο είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Το έμβριο ακούει τη φωνή της μητέρας, που θεωρείται πως έχει χαλαρωτική δράση, διάφορους ήχους από το δυπτικό σύστημα και τον παλμό της καρδιάς της μητέρας τους. Σήμερα μάλιστα υπάρχουν μαθήματα για να διδάξουν στις νέες μητέρες να βάζουν μουσική στο μωρό τους και να τραγουδούν στο μωρό τους 3 ή 4 μήνες πριν από τη γέννησή τους. Η μουσική λοιπόν είναι κάτι που μας συντροφεύει σχεδόν από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξής μας. Αν ένα άτομο μεγαλώσει σε ένα σπίτι που η μουσική έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή των γονιών του, τότε κάποιο όργανο ή απλά άκουγαν μουσική, τότε είναι πολύ πιθανό και το ίδιο το άτομο να αναπτύξει ενδιαφέρον για τη μουσική ή για άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες γύρω από αυτή. Κάθε άτομο προσελκύεται πιο έντονα από ένα είδος μουσικής, ενσωματώνοντάς το στη ζωή του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να ακούσει και να διασκεδάσει με πάρα πολλά είδη μουσικής. Άλλωστε, η ίδια η φύση της μουσικής την καθιστά ως μια πολυδιάσπαστη εμπειρία. Σε κάθε φάση της ζωής μας, η μουσική αντιπροσωπεύει για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και διαφορετικά πράγματα την ίδια χρονική στιγμή. Ένα τραγούδι σε μένα μπορεί να προκαλεί χαρά και σε κάποιον άλλον την ίδια στιγμή να θυμίζει μια άσχημη ανάμνηση. Η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη, καθώς ενεργοποιεί την εσωτερική μας δύναμη και είναι μια μορφή λόγου για τα βαθύτερα συναισθήματά μας. Τι είναι όμως η μουσική? Ας πάρουμε τα 4 από τα αρχικά στοιχεία της δημιουργίας: γη, νερό, αέρας, φωτιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μουσική παίζει για τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε από αυτές τις 4 λειτουργίες. Όπως η γη, έτσι και η μουσική παρέχει υποστήριξη και ασφάλεια. Πολλές φορές όταν είστε μόνοι και ακούτε μουσική, δεν νιώθετε πως είναι σαν να κάνετε με κάποιον παρέα? Ακούγοντας ήρεμη μουσική είναι σαν να επιπλέει στην ήρεμη θάλασσα. Αντίθετα, ακούγοντας δυνατά μουσική είναι σαν να πολεμάς μανιασμένα κύματα. Πολλοί πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και εμπλέκονται σε μια έντονη διασκέδαση που τονώνει ολιστικά τον οργανισμό. Άλλοι πάλι κάνουν διαλογισμό με ήρεμη και χαμηλή σε ένταση μουσική και βρίσκουν την εσωτερική γαλήνη. Για πολλούς ανθρώπους, το να ακούσουν μια απαλή και ευχάριστη μουσική είναι σαν να πετάνε. Συναισθήματα όπως ηρεμία και γαλίαση μπορούν να κατακλείσουν το άτομο. Όπως και σε άλλες μορφές τέχνης, η μουσική έχει τη δύναμη να αναφλεγεί και να αναζωπυρώνει το πνεύμα. Βέβαια, όλες αυτές οι ενέργειες προϋποθέτουν την ορθή χρήση της μουσικής, αλλά και το στυλ μουσικής που ταιριάζει στον καθένα. Άλλωστε, στις μέρες μας, η μουσική μπορεί να γίνει και θεραπεία. Η μουσικοθεραπεία είναι μια εναλλακτική μέθοδος θεραπείας που βασίζεται στην ικανότητα που έχει η μουσική να κινητοποιήσει την συναισθηματική, σωματική, πνευματική και ψυχική δύναμη του ατόμου. Η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως φάρμακο για τη θεραπεία κοινών ασθενειών. Σύμφωνα με τον δόκτορα Hans Joachim Trappe της Πανεπιστημιακής Κλινικής Marienhospital στην Χέρνη της Γερμανίας, μας λέει το εξής, ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως φάρμακο και θεραπεία. Η κλασική μουσική είναι η πλέον αποτελεσματική, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα επί του άγχους, της κατάθλιψης και των καρδιοαγιακών παθήσεων. Εκτός αυτών, βοηθά στην αντιμετώπιση των πόνων, του στρες, των διαταραχών του ύπνου και έχει πολύ θετικές επιρροές στο ανισοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, η κλασική μουσική βοηθά στη συγκέντρωση, στη μνήμη, τη δημιουργικότητα και την ενέργεια, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του ίδιου επιστήμονα. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει η ορχιστρική μουσική. Ο Τράπε, στην περίπτωση αυτή, συστήνει να δοκιμάσουν ως εναλλακτική λύση την pop ή τη rock μουσική. Τα δύο αυτά είδη μουσικής έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν την ανθρώπινη διάθεση. Επίσης, η λατινοαμερικάνικη μουσική έχει παρατηρηθεί ότι διαθέτει ιδιότητες βελτίωσης της διάθεσης. Το ίδιο δεν μπορεί να υποθεί σε καμιά περίπτωση για τη μουσική heavy metal ή την techno, υπογραμμίζει ο Τράπε, και προσθέτει ότι αυτά τα είδη μουσικής αυξάνουν τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που μελετούν μουσική
ή εξασκούν κάποιο μουσικό όργανο, το μυαλό και η σκέψη τους έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Μπορούν να εκφράζονται συναισθηματικά πιο εύκολα και άνετα, όπως και σε επίπεδο ιδεών. Τομείς της κοινωνικοποίησης και της διαπαιδαγώγησης βασίζουν σήμερα πολλές δραστηριότητες τους στη μουσική. Η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μουσική έχει ευεργετικό αντίκτυπο στις εκφάνσεις της ζωής μου. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας θα γινόταν σίγουρα μουσικός. Τα λεγόμενά του βραβευμένου με Νόμπελ φυσικής Αϊνστάιν προκάλεσαν το θαυμασμό των μουσικών ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να παίζω μουσική. Ζω τα όνειρά μου μέσα από τη μουσική. Παρατηρώ τη ζωή μου μέσα από τη μουσική. Γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής μου την έδωσε το βιολί μου». Ο ίδιος πίστευε πως η ενασχόλησή του με το βιολί ήταν ο λόγος που έγινε τόσο έξυπνος. Μέσα από μελέτες αποδείχτηκε ότι η μουσική έχει πολλαπλές αντιδράσεις στον οργανισμό του ανθρώπου. Οι σωματικές κινήσεις οργανώνονται από το ρυθμό της μουσικής. Στις περιπτώσεις εργασιών που απαιτούν επαναλαμβόμενες κινήσεις δραστηριότητες και συνοδεύονται με ρυθμικά τραγούδια, αποδείχτηκε ότι αυξήθηκε η παραγωγικότητα και μειωνόταν το αίσθημα της κούρασης και της ανίας. Έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, τα οποία ασχολούνται με την εξάσκηση κάποιου μουσικού οργάνου, επικεντρώνουν την προσοχή τους πολύ πιο εύκολα σε οτιδήποτε είναι σχετικό με τη μάθηση και την αφομοίωση στοιχείων και μαθημάτων σε χώρο εντός ή εκτός σχολείου. Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα παιδιά αυτά αναπτύσσουν σκέψη, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών. Στις περιπτώσεις που τα παιδιά ήταν απλοί ακροατές της μουσικής, υπάρχουν είδη μουσικής που διεγείρουν την ενεργητικότητα του εγκεφάλου σε πολλούς τομείς της διανόησης. Τα παιδιά αυτά επίσης έχουν μειωμένο απαιτούμενο χρόνο μάθησης. Η μουσική συνδέεται επίσης με την οργάνωση του εγκεφάλου, την τάξη, τις αναλογίες και τις αλληλουχίες και όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη σχέση με την απλή μαθηματική λογική. Στις περιπτώσεις ασθενών αποδείχθηκε ότι η μουσική επιταχύνει την περίοδο ανάρρωσης από ασθένειες και ατυχήματα. Από τη βιολογία είναι γνωστό ότι η μουσική είναι μέσα μας. Ο καρδιακός παλμός, ο ρυθμός του βαδίσματος, του αναπνευστικού ρυθμού, μέσα από έρευνες και πειράματα έχουμε δει ότι η μουσική μπορεί να ερεθίσει τα πεπτίδια στον εγκέφαλο και σε συνάρτηση με άλλες οργανικές λειτουργίες να προκαλέσει συναισθήματα εφορίας. Μπορεί να βοηθά τα δύο στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας, δηλαδή το αριστερό με το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, να λειτουργούν αρμονικά. Η γνωστή σε όλους μουσικοθεραπεία στοχεύει σε θεραπευτικούς και παιδαγωγικούς τρόπους που θα πλησιάσουν και θα θεραπεύσουν τον άνθρωπο. Ο συναισθηματικός προσανατολισμός της μουσικής επηρεάζει την υγεία με θετικό τρόπο και βοηθά την καταπολέμηση του άγχους. Αυτό έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς πλέον. Η προσφορά της μουσικής απευθύνεται σε ψυχικές και σωματικές παθήσεις. Η μουσικοθεραπεία επίσης μελετά τα προβλήματα των παιδιών και τα κατατάσσει σε δύο κατηγορίες. Στην μία είναι την παθολογία του πνεύματος και η άλλη είναι την παθολογία του σώματος. Στον χώρο της εκπαίδευσης στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχικές ή σωματικές παθήσεις να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Ο Πλάτων είχε πει ότι η μουσική είναι η ψυχή του σύμπαντος και δίνει φτερά στο νου. Πολλούς αιώνες αργότερα, το δεύτερο, δηλαδή το νου, να επιβεβαιωθεί με πολλούς τρόπους, καθώς η επιστήμη έχει ερευνήσει την επίδραση της μουσικής όχι μόνο στην ανθρώπινη διάθεση, αλλά και στην διεύρυνση των νοητικών δυνατοτήτων, όπως είπαμε. Πρόσφατα, μια έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά παρακολούθησε επί ένα χρόνο την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε παιδάκια 4-6 ετών με τη χρήση μαγνητοεγκεφαλογραφημάτων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό νευρολογίας Brain του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, τα παιδιά που έπαιρναν μαθήματα μουσικής σε αυτό το διάστημα, έστω και μαθαίνοντας να παίζουν απλά κομματάκια, εμφάνισαν σημαντικότερη εξέλιξη στα νοητικά συστήματα της προσοχής τους. Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται καλύτερα σε οτιδήποτε έχει σχέση με μάθηση, αλλά και στις καθημερινές δραστηριότητές τους. Η βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης είχε επιβεβαιώθηκε μαζί με πολλά άλλα σε μια παλιότερη μελέτη που έγινε σε περισσότερους από 2.000 μαθητές σχολείων στη Νέα Υόρκη. Εκεί βρέθηκε ότι η ενασχόληση με τη μουσική επηρέαζε θετικά τα παιδιά ηλικίας 9-12 ετών.
και είχαν πιο ευκολία έκφραση σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων. Την προθυμία να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, τη συνεργασία, το συσχετισμό ιδεών και γεγονότων, την αυτοπεποίθηση, τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με πρωτότυπες και πολλαπλές λύσεις. Δηλαδή, σε όλα όσα θα επιθυμούσε ένας γονιός για το παιδί του. Βλέπουμε δηλαδή ότι και η μουσική εδώ επηρεάζει αναπόστατα δηλαδή τον άνθρωπο. Φυσικά, σύμφωνα και με αυτό που ακούς. Δηλαδή, όταν ακούς κλασική μουσική, όπως Μότσαρτ και τα λοιπά, το πνεύμα του ανθρώπου ηρεμεί, μπορείς να αυτοσυγκεντρωθείς πιο εύκολα και μπορείς να κάνεις μια γραφική ή νοητική εργασία πολύ πιο εύκολα, μια χαμηλή μουσική, ακούγοντας, ας πούμε, κλασική μουσική. Ενώ αν ακούσεις, ας πούμε, μια έντονη μουσική, βγαίνουν άλλα συναισθήματα, επηρεάζει και διαφορετικά κιόλας όλο τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Οπότε το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας που έχουμε κάνει για τη μουσική είναι ότι βοηθάει κιόλας και σε ασθενείς όπως είναι καρδιοπαθείς και τα λοιπά, και μάλιστα και σε ανθρώπους που έχουν νοητικά προβλήματα. Είναι η λεγόμενη μουσικοθεραπεία και βοηθάει δηλαδή σε μια ολοκλήρωση ενός σωστού ανθρώπου χωρίς προβλήματα υγείας. Μάλιστα, δοκιμάστε το τώρα, θα το κάνουμε και λίγο, θα το γυρίσουμε και λίγο στο αστείο πνεύμα. Αύριο είναι η Τσικνοπέμπτη, εψίστε σουβλάκια ακούγοντας Μότσαρ, να δούμε πώς θα είναι. Δηλαδή, να δείτε τη διαφορά που θα έχετε συναισθηματικά. Θα αλλάξει και η άβρα σας και το ενεργειακό σας πεδίο. Λοιπόν, όμως η ώρα έχει περάσει, βλέπουμε ότι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλά να περνάτε, δύναμη σας εύχομαι και πιστεύω να βοήθησε λίγο αυτή η εκπομπή στο πώς να μπορείτε την εσωτερική σας δύναμη να την κουμαντάρετε έτσι ώστε να έχετε υγεία, να μην σας επηρεάζουν αυτά όλα που συμβαίνουν γύρω σας, γιατί ζούμε σε μια εποχή του παραλόγου. Γεια σας και καλή συνάντηση την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.